Παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας, ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θόδωρος Μουριάδης παρουσίασαν τις παρεμβάσεις και τις σταδιακές αναπλάσεις στην περιοχή από το Καρνάγιο μέχρι και την αρχή της οδού Ομονίας. Ο Δήμαρχος προανήγγειλε μια σειρά μεγάλων παρεμβάσεων που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης προς το καλύτερο, αλλά κυρίως την εικόνα του ιστορικού κέντρου και της περιοχής της Καμάρες. Είναι δεδομένο πως η εκεί περιοχή έχει τεράστια αρχαιολογική αξία και αναπτυσσόμενη τουριστική αξία, οπότε είναι απαραίτητες οι παρεμβάσεις που θα αυξήσουν προοδευτικά και την επισκεψιμότητα της περιοχής. Μπορεί το κύριο κομμάτι των παρεμβάσεων να αφορά το οικόπεδο Κρέι και την ανακατασκευή του Μεντρεσέ, ωστόσο αισθητικές παρεμβάσεις θα γίνουν τόσο στον Άγιο Νικόλα όσο και στην Οδό Ομονίας και την Πλατεία Καπνεργάτη. Τα έργα αυτά θα αναβαθμίσουν την πόλη και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, εκτιμάνε οι άνθρωποι του Δήμου. Ξεκινάμε μια ανάπλαση με διαδοχική συνέχεια στις ενέργειές μας. Θέλουμε να διαφοροποιήσουμε την εικόνα του παλιού υδραγωγείου, τις Καμάρες, περιοχή με έντονο αρχαιολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους συμπολίτες μας. Τόνισε αρχικά ο Δήμαρχος μιλώντας για παρεμβάσεις από τον Μεντρεσέ επί της οδού Κολοκοτρώνη μέχρι το οικόπεδο Κρέι, τους δρόμους προς τη Χερσόνησο της Παναγίας, την οδό Πιπίνου και το Καρνάγιο. Χαρακτηριστικά για τον Μεντρεσέ, για τον οποίο υπήρξαν αρκετές αντιπαραθέσεις, ο Δήμαρχος τόνισε ότι προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα να κατεδαφιστεί, δεδομένου ότι υπήρχαν κατά καιρούς και υγειονομικά ζητήματα, όπως παρουσία ποντικιών αλλά και τοξικομανών. Για πολλούς ανθρώπους θεωρείται ιεροσηλεία, αφού πρόκειται για ένα κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών και αυτομάτως θεωρείται πολύτιμος αρχαιολογικός χώρος, ανεξαρτήτως θρησκεύματος των ανθρώπων που το έφτιαξαν. Έχει σημασία να σωθεί και να του δοθεί καινούρια χρήση. Εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί το Μουσείο Μικρασιατικής Ιστορίας, φιλοξενώντας το εν λόγω σύλλογο, ενώ θα δημιουργηθεί εντός και ένας μικρός συνεδριακός χώρος για τη φιλοξενία επισκεπτών, μαθητών και άλλα. Η ανάπλαση αυτή πέρασε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και η τελική του μορφή θα είναι κατά πολύ διαφοροποιημένη από αυτή που ήταν πριν από 50 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι γύρω από το Μεντρεσέ αγοράστηκαν δύο κτίρια που θα συμπληρώσουν την ανάπλασή του. Όλο το κόστος της ανακατασκευής έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και υπολογίζεται αρχικά για τις 900.000 ευρώ, όμως με την έκπτωση μπορεί να φτάσει και τις 600.000 ευρώ. Παράλληλα, η αγορά γης και των δύο κτηρίων στην περιοχή κόστισε περίπου 150.000 ευρώ, ενώ η μελέτη που και αυτή εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ κόστισε 170.000 ευρώ. Αναφορικά με το οικόπεδο Κρέι, πίσω από το εργαστήρι του κυρίου Κολοζόφ, θα δημιουργηθεί ένας χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Επίσης, όλος ο ανοιχτός χώρος πίσω από τις καπναποθήκες αναπλάθεται με την κατασκευή χώρου στάθμευσης.